και δεν ήμουν εκεί. Είναι διαφορετικό. Τίνα, πώς μπήκες εσύ στην ιστορία, ενώ ποτέ δεν έχεις κατονομάσει τον Γιώργο Καπουτζίδη σε κάποια κόντρα, σε κάποια ιστορία που να σας εμπλέκει, τέλος πάντων, και τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές. Θα σας πω αμέσως. Η αφορμή νομίζω δόθηκε από μια συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, στο Καλύτερα Δεν Γίνεται, και στην Φωτεινή Πετρογιάννη, όπου μεταξύ άλλων, όταν ερωτήθηκα αν έχω δεχθεί τηλεφώνημα για αρνητική, για να μου κάνουν παράπονα για κάποια κριτική που έχω γράψει, είπα ότι δεν με ενοχλεί κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Με ενοχλούν πράγματα που γίνονται πίσω από την πλάτη μου, όπως για παράδειγμα, όταν κάποιος, επειδή τον ενοχλεί κάτι που έχω πει, παίρνει τηλέφωνο και ζητάει να απολυθώ. Εγώ δεν κατονόμασα ποτέ τον κύριο Καπουτζίδη. Δεν είπα ποτέ ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός και δεν θα το κάνω, και δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ δεν θα το κάνω. Και βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη την Κυριακή το απόγευμα να με καλεί στο τηλέφωνο, να μου στέλνει μηνύματα υβριστικά και απειλητικά, και χθες. Τι εννοείς υβριστικά και απειλητικά? Υβριστικά και απειλητικά μηνύματα στο κινητό μου, θεωρώντας ότι είναι αυτός. Έχω να ενημερώσω ότι δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή, εσύ κάτσε λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος. Δίνεις μια συνέντευξη και λες, μεταξύ άλλων ερωτοαπαντήσεων, ότι κάποιος κάποια στιγμή, ότι δεν με ενοχλεί να με πάρουν τηλέφωνο για κάτι κακό που έγραψα, απλά με ενόχλησε που κάποιος κάποια στιγμή. Ναι, όταν ερωτήθηκε να απολυθώ, τι είναι αυτό. Επειδή έγραψα κάτι που δεν του άρεσε. Επειδή και αυτός από μόνος του την Κυριακή άρχισε να σου στέλνει υβριστικά μηνύματα. Με πήρε τηλέφωνο. Δεν το πρόλαβα την πρώτη φορά, τον πήρα τηλέφωνο. Μετά τελειώσαμε τη συνομιλία, όχι με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί φώναζε και ούρλιαζε. Και μετά συνέχισε, άρχισε να μου στέλνει μηνύματα υβριστικά και απειλητικά. Εγώ ουδέποτε είπα το όνομά του. Τι περιεχομένου? Περιεχομένου το ότι αυτό που είχε συμβεί τότε, αναγνώρισε τον εαυτό του. Προφανώς δεν ξέρω, παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ. Αναγνώρισε τον εαυτό του στο σενάριο του προσώπου, ναι, που θεώρησε πήρε ότι είναι αυτός. Και σε απειλήσε ότι θα ακολουθήσει δικαστική οδό ενδεχομένως. Φυσικά, το οποίο δεν ξέρω πώς στοιχειοθετείται κάτι τέτοιο, όταν εγώ δεν έχω πει ποτέ όνομα. Και έχει τελειώσει και μια νομική ο κύριος Καπουτζίδης. Εγώ δεν έχω τελειώσει, αλλά από ό,τι ρώτησα, δεν στοιχειοθετείται. Εγώ δεν έχω πει ποτέ όνομα και ούτε και πρόκειται να πω. Καλά, δεν είναι εκεί το θέμα μόνο το αν στοιχειοθετείται. Δηλαδή πρέπει να αντιδρούμε. Όχι, μισό λεπτό. Λίγο. Πρέπει να αντιδρούμε όταν υφίσταται κάποιος bullying και τα λοιπά, ενώ πρέπει, κατ' εσέ Τίνα μου, να μην λέμε όνομα, όταν υφιστάμεθα αυτές τις παράπλευρες και ανόητες, κατά την άποψή μου. Γιατί όταν έχεις ένα πρόβλημα με ένα δημοσιογράφο, τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Εγώ έτσι έχω μάθει να λύνω τα διαφωνώ. Θέματα. Το να πάρω τον προϊστάμενό του και να ζητήσω την απόλυσή του είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κοίτα, ο ίδιος όμως το αρνείται. Λέει ότι απλά έκανε μια σύσταση. Είναι κάτι μύστικο, θα ναι, θα συμφωνήσω ότι αν και εγώ είχα μάθει ότι κάποιος ζήτησε επί τούτου την απόλυσή μου, θα είχα γίνει τούρμπο και θα τον είχα κατονομάσει και θα είχα πάει και να βρω το δίκιο. Μισό λεπτό. Αλλά εδώ ο Καπουτζίδης σου λέει ότι εγώ ποτέ δεν απέλησα κανένα, ζήτησα να γίνει μια σύσταση για το καλό προφίλ του Μέγκα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί είναι και για την περίοδο, συγγνώμη, εγώ και λίγο και λίγο την Ελλάδα. Πέρα από ηθοποιός και σεναριογράφος ο κ. Καπουτζίδης, τότε στο Μέγκα είχε και αναλάβει και κάποιο πόστο του διευθυντή, όχι, κάτι. Προφανώς δεν ξέρω, ωραία, παιδιά όμως. Όχι, όχι, ήταν δικαίωμα. Πολύ ισχυρός όμως. Ήταν, ναι, παιδί μου, το αλλά που λένε του Μέγκα που όλα τα σύριαλ του έφεραν. Παιδιά, στην περίοδο που ήμουν εγώ στο Μέγκα δεν ήταν τόσο ισχυρός. Εντάξει, έτσι όπως το παρουσιάζει ο ίδιος. Έτσι όπως το παρουσιάζει ο ίδιος, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο σε αυτά που λέει ο ίδιος, ότι εγώ θεώρησα ότι γίνονται στον αέρα του καναλιού που εργάζομαι κάποια σχόλια. Και τι θα πει, ναι. Δηλαδή με συγχωρείς, και όνομα. Ένα λεπτό, παιδιά, μιλάει ο Δημήτρης. Και πρόσεξε με, και έστειλα και στον ίδιο που το κάνει και στους προϊσταμένους του, είναι διαφορετικό. Αν το πήρα κατευθείαν τον Μπούτο και είπα, τι θέλετε αυτήν εκεί, okay, διώξτε. Περίμενε. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ούτε και με αυτό. Και εγώ δεν διαφωνώ. Αν διότι κάποιος έχει μια, δεν υπήρξε ποτέ διάφορα. Δεν να παραπονεθεί η διεύθυνση για κάτι που είπες. Μόνο μία. Και όταν πήγε η διεύθυνση. Εσύ μία θυμάσαι. Εμένα με έχουν πάρει πολλές, αλλά στη διεύθυνση κατευθείαν έναν. Αν σένα έχουν πάρει πολλές, μαθαίνω. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν διαφωνούμε με κάτι. Να τους κατονομάζετε όμως τους κυρίους αυτούς. Σε σένα τους κατονομάζω πάντα. Όχι σε μένα, να τους κατονομάζουμε δημόσια. Βέβαια, γιατί είναι bullying και αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν διαφωνούμε με μία άποψη, συγκεκριμένη άποψη. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να την εκφέρει. Άσχετο αν είναι σωστή ή λάθος. Δηλαδή, και λάθος να είναι. Και λάθος να είναι, α, τον άνθρωπο να εκτεθεί. Λοιπόν, επειδή έγινε λόγος για ομοφοβικό σχόλιο, εγώ θα σας πω ποιο είναι το ομοφοβικό μου σχόλιο και το αφήνω στην κρίση του καθενός από εκεί, ναι, και πέρα. Ναι, για πες. Εγώ αυτό που είπα, γιατί είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε με αφορμή τις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου. Λοιπόν, όχι, είχε γίνει ένα ολόκληρο θέμα περί αυτού. Και α, ναι, δήλωσα για το ψάρι, εγώ, ήταν τα δύο τότε πλευρές και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Μπράβο, ήταν η Μαριέλα Σαββίδου, η οποία εξέφρασε μία άποψη και είπα, ελπίζω με την ίδια θέρμη που υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των γκέι, να υπερασπίζεσαι και τα δικαιώματα των straight ανθρώπων.
αυτό ήταν το ομοφοβικό μου σχόλιο. Δεν μου ακούγεται τόσο ομοφοβικό. Μήπως υπήρχε παρελθόν και παρασκήνιο και είχες πει και κάτι άλλο και ήταν μια σταγόνα. Δεν είχα πει τίποτε άλλο. Ναι. Αυτό ήταν. Άλλωστε, νομίζω το αν είμαι ομοφοβική ή όχι, αυτό φαίνεται από τους φίλους μου, από τις παρέες μου, από τις συναναστροφές μου. Και αλήθεια είναι ότι 2 χρόνια που είσαι εδώ δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον. Ναι. Παιδιά, τώρα θα καθόμαστε. Είσαι πολύ Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς. Μισό λεπτό. Δεν θα καθόμαστε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό.